Δεν έχουμε όμως μόνο αρνητικά μηνύματα όπως αυτά των αγορών, των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών οίκων. Είχαμε και μηνύματα συμπαράστασης στην Ελλάδα από τον πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, που συνεχάρει τον Αλέξη Τσίπρα, που η πλειοψηφία στηρίζει τη θαραλέα του πολιτική, τον πρόεδρο της Βολιβίας, Εύο Μοράλες, που χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως πανολεθρία για τον ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό, την πρόεδρο της Αργεντινής, Κριστίνα Κίρχνερ, που είπε: «Εμείς οι Αργεντινοί ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Ας ελπίσουμε ότι η Ευρώπη και οι ηγέτες της θα καταλάβουν το μήνυμα της κάλπης», αλλά και τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, τον Νικολάς Μαδούρο, που δήλωσε: «Είναι μια νίκη κατά της χρηματοοικονομικής τρομοκρατίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τη θεωρούμε και δική μας νίκη και των γενναίων λαών της Λατινικής Αμερικής». Και κατέληξε: «Ζήτω η Ελλάδα».